Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, φίλοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι δημοτικοί και στην περιφερειακή σύμβουλη, αγαπητοί φίλοι από τη Μύκονο, κυρία εκπρόσωπε του Δήμου Μυκόνου, κυρία Λιπάρη, αγαπητέ κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Ανεμόμυλη, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Για να γιορτάσουμε μαζί, έστω και λίγο πιο νωρίς, τη διπλή μεγάλη γιορτή των Ελλήνων που γεμίζει και οριοθετεί το μήνα Μάρτιο. Μια γιορτή ορόσημη που πραγματώνει την πλήρη έννοια της ιερής λέξης ελευθερία. Είναι διτός ο ορισμός της. Με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου αρχίζει η σειρά των θαυμαστών γεγονότων που έφεραν το γήινο άνθρωπο με την απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα στην υπαρξιακή ελευθερία της ψυχής και του πνεύματος. Με τον ξεσηκωμό του γένους προετοιμάζεται για καιρό και αρχίζει το 1821 ο ευλογημένος αγώνας των Ελλήνων για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία, αφού στην ουσία αυτή η ελευθερία αποτελεί και τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την ελευθερία του πνεύματος και της ψυχής. Ο ξεσηκωμός αυτός ποτίζεται και θεριεύει με το αγίασμα που σταλάζει στην ψυχή των σκλαβωμένων Ελλήνων ο προαιώνιος έρωτας για την ελευθερία. Φρουρός ακίμητος που τονίζει τον πεάνα των σαλαμινομάχων νυν υπερπάντων αγών, πάλεται μέσα στου ρίγα το πικρό ερώτημα «Ως πότε παλικάρια» και καταλήγει στην υπερήφανη απάντηση της αμετάκλητης επιμηγορίας «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή». «Ελευθερία ή θάνατος» ήταν και το συγκλονιστικό σύνθημα του αγώνα του 1821, ανάγοντας την ελευθερία σε ύψιστη αξία που υπερισχύει και αυτής ακόμα της ζωής. 4 σχεδόν αιώνες περίμενε, ώσπου σαν πρώτα ανδριωμένη, θρεμένη από αίμα μαρτύρων και ηρώων, ζήτησε από τους Έλληνες να υπερασπιστούν τα εθνικά τους ιδεώδη. Στο κάλεσμά της όλοι ανταποκρίθηκαν, σε στεριά και θάλασσα, άντρες και γυναίκες, παιδιά ακόμα, με ομοψυχία μοναδική. Στην πανελλαδική κινητοποίηση, η σύμπραξη και η συμμετοχή των νησιών του Αιγαίου θεωρήθηκε απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η εξάπλωσή της. Αφιέρωμα στην ηρωίδα των νησιών μας, στη μυκονιάτισσα γυναίκα Μαντώ Μαυρογένους, επέλεξε και το νησιωτικό λύκειό μας για τη συμμετοχή του στον εφετινό εορτασμό της εθνικής μας παλιγγενεσίας, που θα μας την παρουσιάσει με την εγνωσμένη ρητορική του δυνότητα ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Παρδόφος, ο οποίος μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί την παράκλησή μας να είναι ο κεντρικός ομιλητής της απόψινής μας εκδήλωσης. Τον ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη και το ενδιαφέρον με τα οποία πανδιοτρόπως εκδηλώνει τη στήριξή του στο έργο μας. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Η κυρία Κατερίνα Μονογιού, η μυκονιάτισσα καλή μας φίλη, επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να εκφράσει την εκτίμησή της προς το λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, πλουτίζοντας την ημματιοθήκη μας των εθνικών ενδυμασιών με ένα πιστό αντίγραφο της επίσημης ενδυμασίας της Μαντός Μαυρογένους, η οποία κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με την ευγενική της χορηγία. Θερμότατα την ευχαριστούμε, όχι μόνο για τη σκέψη της, αλλά και για τους σκόπους και την επιμέλεια που επέδειξε στις λεπτομέρειες της υλοποίησής της. Για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής μας εκδήλωσης ευχαριστούμε την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και την αρμόδια Αντιδήμαρχο κυρία Θωμαή Μενδρινού για την παραχώρηση του ιστορικού μας θεάτρου. Το ζεύγος Νίκου και Μάγδας Κοντιζά
για την άψογη, όπως πάντα, ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Την κυρία Ελισάβετ Βακονδρίου και τον κύριο Κώστα Μίμογλου για όλη την πρόθυμη βοήθειά τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά για την παρουσία τους στην κάλυψη της βραδιάς. Το Ανθοπολείο Μαραγκώστ για την προσφορά του. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνομαι στην κυρία Μαργαρίτα Βουτσίνου Μίμογλου, που επιμελήθηκε την κατασκευή της φορεσιάς με αγάπη και μεράκι για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε επίσης τον Ιωσήφ Δαλέζιο, που επιμελήθηκε την κόμωση, και τη Ρένα Στεφάνου στο μακιγιάζ της αγαπητής μας χορεύτριας που θα παρουσιάσει τη φορεσιά. Ευχαριστούμε επίσης και εσάς, αγαπητοί φίλοι, για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε να χαρείτε μαζί μας την εορταστική αυτή βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, σας παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Γρυμπάρια, αντιδήμαρχε του Δήμου Μικόνου, κύριε πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανεμόμυλη, Άνω Μεράς Μικόνου, ευγενεστάτη κυρία πρόεδρε, φιλόμουση και φιλότεχνη σύναξη της πόλεώς μας, κυρίες και κύριοι. Παρά την εικονοκλαστική διάθεση της σύγχρονης εποχής, που θέτει σε αμφισβήτηση πρότυπα αξίες και πεπιθήσεις, το 1821 παραμένει το μεγάλο εθνικό κομμάτι της ιστορίας, που το χρειαζόμαστε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ως αξιακό υπόβαθρο της συλλογικής μας αυτογνωσίας και ως πηξίδα της ιστορικής μας πορείας προς το μέλλον. Αμέτρητοι επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες έγραψαν τα μεγάλα και τα πολλά, που τους είπε η τρίσβαθη ψυχή τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σολομικός στίχος στους ελεύθερους πολιορκημένους. Ήταν αυτή η μοναδική ελληνική ψυχή, που από το Μαραθώνα και τις Θερμοπύλες, μέχρι τα Γαυγάμηλα, τα τείχη της Βασιλεύουσας, το Μεσολόγγι, έμαθε μόνο να νικά ή να πεθαίνει, τίποτε άλλο. Αυτή τη μοναδική ελληνική ψυχή διέθεταν στον μεγάλο αγώνα του γένους μας όλοι, άνδρες και γυναίκες. Αλλά η ιστορία μοιάζει να έχει αδικήσει ως προς την τιμή και τη δόξα που τους πρέπει τις Ελληνίδες, που στάθηκαν γενναίες δίπλα στους γενναίους, άξιες δίπλα στους άξιους και ηρωίδες δίπλα στους ήρωες. Ακόμα κι αν η γυναικεία φύση εμπεριέχει την ανιδιοτελή αίσθηση του καθήκοντος και της προσφοράς, χωρίς την προσδοκία της αναγνώρισης ή της επιβράβευσης, εμείς που θέλουμε να αντλούμε μαθήματα εθνικής ευθύνης και να προβάλλουμε πρότυπα ηθικού μεγαλείου για την ατομική ή τη συλλογική μας συμπεριφορά, οφείλουμε να ανασύρουμε από τις παρυφές της ιστορίας και να οδηγήσουμε στις κορυφές της εθνικής μνήμης τις Ελληνίδες του 21, για τις οποίες έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός. «Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους μνέω». Και τούτο, όχι επειδή το επιβάλλει η σύγχρονη αντίληψη για την ισότητα των φύλων, αλλά διότι το υπαγορεύει διαχρονικά η δίκαιη και αντικειμενική αποτίμηση των γεγονότων του μεγάλου μας εθνικού συσυκωμού. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι σήμερα η υψηλόφων προσφορά εκ μέρους της αγαπητής μας κυρίας Εκατερίνης Μονογιού, της ευπατρίδου αυτής Μικονιάτισσας και φερέλπιδος πολιτικού, η οποία τα τελευταία χρόνια
έχει εμφανιστεί δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο των Κυκλάδων και διακρίνεται για το ήθος, την ευγένεια, το σεβασμό και την αγάπη της προς τα νησιά μας, την Εκκλησία, τους ευλογημένους κατοίκους της, αφιερώνει προς το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου ένα πιστό αντίγραφο της ενδυμασίας της ηρωίδας συμπατριώτησάς της και μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε δαφνοστεφανωμένη τη μορφή μιας ακατάβλητης γυναίκας μαχήτριας, αυτής που με τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση, την ανιδιοτέλεια και την αγάπη για την πατρίδα ενέπνευσε ακόμα περισσότερο το έπος του 1821, που έμελε να μετατραπεί σε σύμβολο της εθνικής παλιγενεσίας και η χάρη της να φτάσει μέχρι και τους φιλελληνικούς κύκλους της Ευρώπης, σφραγίζοντας την Επανάσταση ως το γυναικείο πρόσωπο του αγώνα, το πρόσωπο της Μαντός Μαυρογένους, της απαράμιλης Αρχοντοπούλας, που θυσίασε για την ελευθερία της Ελλάδος τα υπάρχοντά της και όλη την ψυχική της σηκμάδα, για να λάβει καταπικραμένη την άδικη αμοιβή της εγκατάληψης και της ηθικής λησμονιάς. Κόρη πλούσιου μεγαλέμπορου, δεν δίστασε ούτε για μια στιγμή να κατασπαταλήσει την περιουσία της για τις ανάγκες του αγώνα, θυσιάζοντας και το τελευταίο της χρυσό νόμισμα για τον εξοπλισμό του στόλου, αλλά και τη δημιουργία τμήματος πεζικού. Το ίδιο έκανε και σε προσωπικό επίπεδο, παραδίδοντας τα νιάτα και το σφρίγος της αμαχητής στην Επανάσταση, αν και έμελε να συναντήσει τις σύντρικες του μικροπολιτικού κλίματος του καιρού. Αποκλείστηκε από τη δημόσια ζωή του νεασύστατου κράτους, διωγόμενη από διάφορες ομάδες επιρροής, οι οποίες μέσα από την επαναστατική διαδικασία διεκδικούσαν την κατάληψη και την άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Κι έτσι έφυγε από αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο πάντοχη, αλλά και λησμονημένη, αυτή η μεγάλη Ελληνίδα, η λαμπρή αρχόντισσα, που με την αυταπάρνησή της συγκλώνησε όλο τον γνωστό κόσμο της εποχής της. Η εξέχουσα μορφή της Επανάστασης του 1821 και μια από τις ελάχιστες γυναίκες που διακρίθηκαν στον αγώνα σαγίνευσε με τη δυναμική προσωπικότητα και την απαράμιλη ομορφιά της όλους, αν και θα ήταν οι ξένοι ιστορικοί τέλος που θα έμπαιναν στον κόπο να ασχοληθούν με τα χρονικά του βίου της, καθώς οι Έλληνες χρονικογράφοι αποσιώπησαν ή υποτίμησαν την προσφορά της στον εθνικό ξεσηκωμό. Η μόρφωσή της, το εκρηκτικό ταπεραμέντο, το κάλος και η άσβεστη φλόγα για την ελευθερία της Ελλάδος την ανέδειξαν σε ξεχωριστή μορφή του ελληνικού ζητήματος την ίδια ώρα που με τις προσωπικές της επιλογές αμφισβήτησε έμπρακτα την στερεοτυπική εικόνα της γυναίκας που διαμορφωνόταν κατά την ιδρυτική περίοδο του ελληνικού πολιτιακού σχηματισμού. Όχι μόνο ανέπτυξε η ίδια επανιστατική δραστηριότητα, αλλά όντας δίπλα στον Δημήτριο Υψηλάντη διεκδίκησε η περιουσία της και η παρουσία της δίπλα του να έχει πολιτικό νόημα. Και δεν αρκέστηκε να συμπορευτεί με τον ηγέστη ως τρυφερή συμπαραστάτητα, κάτι που πλήρωσε ακριβά, καθώς το ειδήλιό τους πέρασε από χίλια κύματα και είχε τελικά τραγική κατάληξη όπως και η ίδια της η ζωή. Και είναι πραγματικά αδιανόητο πως την ίδια ακριβώς στιγμή που η Μαντό γίνεται πρότυπο θυσίας και ηρωισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο εσωτερικό της πατρίδας της, η τεράστια πατριωτική συμβολή της να περνά απαρατήρητη από τους ιστορικούς της εποχής. Μόνο ο Νικόλαος Δραγούμης, που αναφέρει στο έργο του ιστορικές αναμνήσεις πως η αντιστράτηγος Μαντό Μαυρογένους ή της πολύσασα τα εν εικόνο υπάρχοντα αυτής όρμησε εις το πεδίο του αγώνος. Για τη μεγάλη αυτή αδικία, αλλά και στρέβλωση συνάμα της ιστορικής μας πραγματικότητος,
Ο Φιλέλληνας ζει, το 1891 θα γράψει. Είναι απορίας άξιον, πώς τέτοια γυναίκα ελισμονήθη εντελώς από όλους τους Έλληνες ιστορικούς. Το 1825, ωστόσο, έχει κυκλοφορήσει στα γαλλικά το βιβλίο του Φιλέλληνα Ζιμουνιέ, υπό τον τίτλο «Μαυρογένους, μια ηρωίδα της Ελλάδος», όπου με παραστατική ενάργεια ο Γάλλος ιστορικός περιγράφει ακριβοδίκαια τον πολύτροπο βίο της μεγάλης Ελληνίδας, όπως τον διαισθάνθηκαν και με ηθική ένταση τον αποτύπωσαν οι ρομαντικοί φιλέλληνες συγγραφείς της εποχής. Η έκδοση αυτή γρήγορα θα εξαντληθεί και σύντομα θα επανεκδοθεί το 1826 στο Παρίσι, καθιστώντας το όνομα της Μαντός ηθικά περίλαμβρο σε όλους τους κύκλους της πολιτισμένης Ευρώπης. Θα ακολουθήσει και μια ακόμα έκδοση του βιβλίου που αναδεικνύει τη δίψα των Ευρωπαίων να γνωρίσουν τη Μεγάλη Ελληνίδα το 1830. Από την αυτοθυσία και την ανιδιοτέλεια για την πατρίδα της Μεγάλης Ελληνίδας θα εμπνευστεί και ο μεγάλος ζαγράφος Άνταμ Φρίντελ και θα φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της που την κάνει γνωστή σε όλη την Ευρώπη, περιλαμβανόμενος στα πορτρέτα των 24 προσωπογραφιών των επισημωτέρων αρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης. Η λιθογραφία του Φρίντελ είναι η πρώτη της Μαντός που ποζάρισε η ίδια. Η ενδυμασία της, βασισμένη στην πρώτη αυτή λιθογραφία, έχει έντονα στοιχεία της ευρωπαϊκής μόδας των αρχών του 19ου αιώνα με ανατολικές επιρροές και τονίζει την κομψότητα και την αριστοκρατική καταγωγή της ηρωίδος. Τη φορεσιά αυτή για πρώτη φορά την ανακατασκεύασε το 1979 ο Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου με τη συνδρομή έμπειρων μοδιστών, ενώ νεότεροι επιμελήθηκε αφιλοκερδός ο Γιάννης Μετζικόφ με τη βοήθεια της Μαρλένας Γεωργιάδης, την οποία ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου δόρισε στο Λαογραφικό Μυσείο Μυκόνου το 2011. Αντίγραφο ακριβές της φορεσιάς αυτής, δημιουργημένο με τη φιλότιμη χορηγία της συμπατριώτησάς μας κυρίας Εκατερίνης Μονογιού, θα περικοσμεί από σήμερα τη συλλογή του Ιστορικού Λυκείου Ελληνίδων Σύρου με την μοναδική προσφορά, μοναδικό και αυτό απόκτημα και ξεχωριστό έκθεμα. Γιατί δεν είναι απλά μία τοπική ενδυμασία όπως οι άλλες, αλλά η ιδιαίτερη, η προσωπική και αυθεντική ενδυμασία της Αρχοντοπούλας της Μυκόνου, το γόνο μιας μεγάλης και εύκολης κυκλαδίτικης οικογένειας, που ανέδειξε πολλούς αξιωματούχους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, της οικογένειας των Μαυρογέννηδων. Τα σπίτια του στη Μύκονο απλώνονταν από την Αγία Κυριακή μέχρι του ξένου τον καφενέ, γειτονεύουν σήμερα με το σπίτι του Μαρθιού Αποστόλου. Το σπίτι του Καμπάνη, συγγενούς της Μαντός, όπου σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ανήκε στον Δημητράκη Μαυρογέννη Βοεβόδα στα 1753, όταν αυτός κυρίευε στη Μύκονο. Το σπίτι της Μαντός ήταν το σημερινό ξενοδοχείο Απόλλων, μαζί με το σπίτι της Ελένης της Κριτσιδήμενας, κατόπιν της ανιψιάς της Βαρβάρας Βελή, που σώζεται αναλύωτο. Ο πατέρας της Μαντός, Νικόλαος, παντρεύτηκε στη Μύκονο το 1780 τη μυκονιά της αρχόντισσα Ζαχαράτη, θυγατέρα του Χατζή Αντωνίου Μπατή, με καταγωγή από τη Σπάρτη. Απέκτησαν από το γάμο αυτό 3 γιους και 2 θυγατέρες. Το 1788 ο πατέρας της διορίστηκε στην υπηρεσία του Νικόλαου Πέτρου Μαυρογέννη, που ήταν ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, Μέγας Παθάρης, που σημαίνει Γενικός Διοικητής των Στρατευμάτων και Διευθυντής Αστυνομίας Προαστίων και συγκαταλεγόταν στην τάξη των Ευγενών. Μετά τον αποκεφαλισμό του θείου του και την κατάσχεση όλης της περιουσίας του από την υψηλή πύλη, αναγκάστηκε να φύγει από το Βουκουρέστι. Επανήλθε στη Μύκονο,
και αφού παρέλαβε την οικογένειά του, κατέφυγε το 1790 στην Τεργέστη με τον αδελφό του Νικόλαο, όπου άνοιξε εμπορικό τραπεζικό γραφείο. Απέκτησε τεράστια περιουσία για εκείνη την εποχή. Εμπορικούς οίκους στοιχείο, στη Σμύρνη, στην Τίνο, στην Πάρο, στην Άνδρο, κτήματα στην Αγία Πετρούπολη, στην Τεργέστη και πολλά κτήματα και ακίνητα στη Μύκονο. Ο θάνατος τον βρήκε στην Πάρο το 1818. Η Μαντώ ήταν το πέμπτο παιδί του Νικόλαου Μαυρογέννη και της Ζαχαράτης Πατή. Γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1796 ή 1797. Λαμπέλα Γκρέτσια, η ωραία Ελληνοπούλα έλεγαν οι κάτοικοι της Τεργέστης όταν την έβλεπαν να τους προσπερνά. Το βαπτιστικό της όνομα ήταν Μαντελούσα, δηλαδή Μαγδαληνή, από το οποίο προήλθε το υποχωριστικό Μαντώ. Έλαβε τη μελημένη μόρφωση και γνώριζε την ιταλική, γαλλική και τουρκική γλώσσα. Το ξέσπασμα της Επανάστασης βρήκε τη νεαρή Μαντώ, μια λιγερόκορμη, υψηλή κοπέλα, με ωραία μάτια και λεπτές στην ιδιοσυγκρασία στην Τίνο, με το θείο της ιερέα και φιλικό Παπαμαύρο, ο οποίος την εισήγαγε ακόμα πιο βαθιά στη μεγάλη υπόθεση της εθνεγερσίας, με τον οποίον μετέβησαν στη γενέθλια γη της Μυκόνου, συγκάλεσαν αμέσως σε σύσκεψη τους πρόκριτους του νησιού, ξεσηκώνοντας τους κατοίκους. Στίχοι που σώζονται δείχνουν τον ενθουσιασμό που ενέπνευσε στα παλικάρια η Μαντώ. Για της πατρίδας την τιμή και της Μαντός τη χάρη, κάνει φτερά στον πόλεμο κάθε άξιο παλικάρι. Αμέσως εξοπλίζει με δικά της έξοδα δύο πλοία και μαζί με άλλα δύο που είχαν εξοπλίσει μικονιάτες με έρανο, ενώνονται με τον στόλο του Ντομπάζη στην Τίνο και συμμετέχει από τότε σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις μαζί με άλλους οπλαρχηγούς στη στεριά και στη θάλασσα. Στις 22 Οκτωβρίου του 1822 απέκρουσε με τη βοήθεια πολλών μικονιατών επίθεση 200 Αλγερινών στη θέση στα πόδια, μια μικρή νησίδα έξω από τη Μύκονο. Δεν σταμάτησε να βοηθά τον αγώνα με μεγάλα χρηματικά ποσά για εξοπλισμό και πληρωμές στρατιωτών. Η Μαντώ έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια προς φιλέλληνες Ευρωπαίους στρατιώτες, γιατί εκτιμούσε ότι άφησαν την πολιτισμένη και άνετη ζωή τους για να πολεμήσουν στον πλευρό των αδελφών τους που υπέφεραν από τους βαρβάρους. Η Μαντώ ξόδεψε όλη την περιουσία της οικογένειάς της για την ελευθερία της πατρίδος της. Βοηθούσε ακόμα και ηλικιωμένους που δυστυχούσαν, υιοθετούσε νεαρά κορίτσια, τα πρίκιζε και τα πάντρευε και παρόλη τη μετέπειτα εξαθλίωσή της, δεν έπαψε ποτέ να μεριμνά και να περιθάλπει όσους είχαν ανάγκη, προσφέροντας πολλά και κατά τη διάρκεια μιας τρομερής επιδημίας που θέριζε τότε που κατοικούσε τον Αύγλιο. Η Μαντώ θα προσφέρει στον αγώνα 700.000 γρόσκια, ποσό τεράστιο για την εποχή, ενώ το 1826 δεν θα διστάσει, δίνοντας ένα ακόμα μάθημα ηθικού μεγαλείου, να εκποιήσει τα κοσμήματά της, προκειμένου αυτά να διατηθούν για την περίθαλψη 2.000 μεσολογητών που σώθηκαν μετά την ηρωική τους έξοδο, από τα οποία κράτησε μόνο ένα, τον περίπεχνο επιστήθιο σταυρό, δώρο του Δημητρίου Υψηλάντη, που εκτίθεται ήδη από το περσινό καλοκαίρι στη Μύκονο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Vanity, ιστορίες κοσμημάτων από τις Κυκλάδες». Εξοπλίζει καράβια με έξοδά της και αποδύεται σε έναν πολυμέτωπο αγώνα για την ελευθερία. Πρώτο μέλημά της, να απαλλάξει τις Κυκλάδες από τους πειρατές που τις καταλύστευαν και ασκούσαν ηθική τρομοκρατία στους επαναστατημένους Έλληνες, οι οποίοι περισσότερο από ποτέ έπρεπε να βρουν ελεύθερους τους θαλάσσιους δρόμους για να στηρίξουν από τη θάλασσα τον αγώνα. Παράλληλα συγκροτεί και πάλι ειδής εξόδης, σώμα πεζών, και υπό την αρχηγία της αναλαμβάνει
την υπεράσπιση της Μυκόνου. Συγκροτεί νέο στόλο από 6 πλοία, που τον προσαρτά στα πλοία του μεγάλου μας ναυάρχου τον Μπάζη, για να υποστηρίξει τις σπουδαίες ναυτικές του επιχειρήσεις. Κατόπιν, η φλογερή Ελληνίδα, που δονείται από το ευγενές όραμα της ελευθερίας, συγκροτεί σώμα πεζικού, που αποτελούνταν από 16 λόχους των 50 ανδρών και υπό την ηγεσία της συμμετέχει στην εκστρατεία της Καρίστου. Θα συμμετάσχει ακόμα σε πολύ κρίσιμες μάχες για την έκφαση του αγώνα στη Φθιώτιδα και τη Λιβαδιά και στο Πήλιο, στο πλευρό του Γρηγορίου Σάλα. Μετά τη συμμετοχή της σε αυτές τις μάχες, επανακάμπτει στην αγαπημένη της Μύκονο, όπου αποδύεται σε μια πολυσχηδή προσπάθεια τροφοδοσίας του στόλου μας. Μέρα με τη μέρα, το ηρωικό πρότυπο θυσίας και ανιωδιοτέλειας για την πατρίδα της Μαντός μεταδίδεται σαν τον άνεμο και η φήμη της σε σύντομο διάστημα υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Ο ευγενής αγώνας της συνεγείρει τις φιλέλληνες γυναίκες της Γαλλίας και της Αγγλίας και η Μαντό, εκμεταλλευόμενη την γλωσσομάθειά της, τους αποστέλει πατριωτικές επιστολές, μέσω των οποίων προσπαθεί να γονιμοποιήσει και να επεκτείνει τα αισθήματα της πατριωτικής αλληλεγγύης τους. Έτσι, όλη η Ευρώπη παραμιλά για τη μεγάλη Ελληνίδα, που θυσιάζει ολάκληρη την περιουσία της και τα ολόδροσα νιάτα της, για να προστρέξει με όλες τις δυνάμεις στην υπόθεση της εθνεγευσίας. Με το τέλος του αγώνα και της Επανάστασης, η Μαντό εγκαθίσταται στο Ναύπλιο. Κατά τον Λαμπρινίδη, η Μαντό καταγράφεται ως κάτοικος Ναυπλίου στην απογραφή του πληθυσμού του 1824, ως εξής. Αριθμός 319. Κοκόνα Μαντό, μετά του αδελφού της, του θείου της και των υπηρετών της, εν όλο άτομα εξ. Ο απαράμιλος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, που θα λάβει και αυτός ίδια άδικη ανταμοιβή από την πατρίδα για τις πελώριες υπηρεσίες του στην εθνική ανασυγκρότησή της μετά την Επανάσταση, πληρώνοντας βαρύ φόρο με την ίδια τη ζωή του, αισθανόμενος βαρύ το χρέος της Ελλάδος προς την ακατάβλητη ηρωίδα, θα της αποδώσει τον τίτλο του αντιστρατήγου, τον οποίο η Μαντό είναι και η μοναδική Ελληνίδα που τον φέρει μέχρι σήμερα και θα της αναθέσει ακόμα την εποπτεία του ορφανοτροφείου που ιδρύει στην Έγινα. Την περίοδο αυτή θα αναπτυχθεί και ένας φλογερός έρωτας μεταξύ του πρίγκιπα Δημητρίου Υψηλάντη και της Μαντός, που γοητεύεται τόσο από την αυτοθυσία της και τον ηρωισμό της για την πατρίδα, όσο και από την ομορφιά της, την οποία αναμφίβολα γονιμοποιεί η σπάνια για την εποχή μόρφωσή της και η ευρωπαϊκή της κουλτούρα. Ενώ όμως οι αρετές αυτές για τον πρίγκιπα αποτελούν θέλγητρο και πόλο έλξης, για τις κοινωνικές υστερήσεις και στρεβλώσεις της μετεπαναστατικής Ελλάδος ερμηνεύονται με κακοήθη τρόπο. Ο ενδεχόμενος ακόμα γάμος του πρίγκιπα Υψηλάντη με την ανιψιά του ηγέτη της Βλαχίας είναι προφανές ότι θα τον ισχυροποιήσει περαιτέρω πολιτικά και θα του ανοίξει ακόμα πιο πολύ το δρόμο για την άνοδο στο στέμα του νεότευτου βασιλείου της Ελλάδος. Το γεγονός αυτό θορυβεί μεγάλο τμήμα της πολιτικής μας τάξης, που πολλές φορές έχει αμαυρώσει την εικόνα της αγωνιζόμενης να αποτινάξει το ζυγό της κλαδιάς πατρίδος με τις σύντρικες και τις ηθικές της ασχήμιες, όπως οι φυλάκες του Κολοκοτρώνη και του Πλακούτα, η απόπειρα καταδίκης των υποδειγμάτων δικαστικού ήθους Τερτσέτη και Πολυζωήδη και πολύ περισσότερο βεβαίως η απεχθής και ολέθρια για τα συμφέροντα του έθνους δολοφονία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Περισσότερο θορευημένος όλων ο Ιωάννης Κολέτης, εκπρόσωπος των γαλλικών συμφερόντων στην Ελλάδα και αρχηγός του ατύπως λειτουργούντος γαλλόφιλου κόμματος. Προσπαθεί με κάθε τρόπο, αφενός μεν να διαβάλει στον Υψηλάντη τη Μαντό, αφετέρου να τον τρομοκρατήσει για τη ζωή του, αν επιμείνει σε αυτή του τη σχέση. Στη χυδαία αυτή προσπάθειά του, δεν θα διστάσει να οργανώσει ακόμα και απαγωγή της Μαντούς από τον Ναύπλιο στη Μύκονο,
αφού έχει προηγηθεί και η πυρπόληση του σπιτιού της στον Αύγουλιο. Ο πρίγκιπας Υψηλάντης, με βαρύτητα θραυσμένη την υγεία του, βιολογικά εξασθενημένος, θα πεθάνει άλλωστε ένα χρόνο μετά, δεν μπορεί να αντιδράσει στην ενορχιστρωμένη επίθεση που δέχεται. Έτσι παρακολουθεί αδύναμος να αλλάξει τον ρου των γεγονότων, κάτι από τη Μαντό εκλαμβάνεται σαν υπαναχώρηση στη σχέση τους και την βυθίζει σε απέραντη θλίψη. Κοντά όμως στην ψυχολογική καταράκωση της μεγάλης Ελληνίδος έχει εγκύψει και η σοβαρή οικονομική της έλβεια, μέχρι του σημείου να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα βιοποριστικά της έξοδα, κατάσταση που την ισοπεδώνει στην κυριολεξία ολοκληρωτικά. Έτσι, εγκαταλελειμμένη, καταφεύγει σε συγγενείς της στην Πάρο για να εξασφαλίσει ένα κομμάτι ψωμί. Μάλιστα υπάρχουν και αναφορές της Μαντός προς το βουλευτικό, μέσω των οποίων ζητά από την κυβέρνηση οικονομική βοήθεια για να ζήσει. Αρχικώς η κυβέρνηση εγκρίνει την παροχή βοηθείας διαλόγων ευχαριστήσεως διατάς προς την πατρίδα και το έθνος εκδουλεύσεις της κυρίας Μαντούς Μαυρογέννη. Μεταγενέστερες εκκλήσεις της όμως για βοήθεια να λάβει πρόνοια η διοίκησης, να εξοικονομήσει και αυτήν δυστυχούς ανίδη θα απορριφθούν από την έμπλεη, από το εναντίον της μίσος, κυβέρνηση του Ιωάννη Κολέτη. Ποια όμως ζητούσε βοήθεια και είχε περιέλθει σε παινία, την οποία η Ελλάδα πεισματικά της αρνιόταν, ήταν η αρχοντοπούλα της Βλαχίας, που είχε δωρήσει ολόκληρη την μυθώδη περιουσία της στην πατρίδα, τα ολόδροσά της νιάτα και την ψυχή της. Κατάμονη και λησμονημένη, θα πεθάνει στην Πάρο το 1840 από τη φοητή πυρετό. Ενταφιάστηκε με δημόσια δαπάνη στο προάβλιο της Εκκλησίας της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Όμως με την αναγέννηση της Εκκλησίας αργότερα θα καταστραφεί ο τάφος της, καθώς και τα καπαναριά που σήμαναν το θάνατό της. Ευγενεστάτη κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων, ιερότατοι πατέρες και αδελφοί, εκλεκτή φιλόμουση και φιλότεχνη σύναξη, κυρία Μονογιού, κυρία Γρυπάλα, η Μαντό Μαυρογένους, η συμπατριώτησά μας Μικονιά της Αμαντό Μαυρογένους, υπήρξε πρότυπο ηθικής έξαρσης αυτοθυσίας και ανιδιοτελούς πατριωτισμού. Η ελληνική πολιτεία καθυστέρησε, όπως και με πολλούς άλλους μεγάλους πατριώτες, να τιμήσει και να αναβιβάσει στο ηθικό βάθρος που της άρμοζε τη μεγάλη Ελληνίδα. Είχε όμως αρχίθεν καταξιωθεί στη συνείδηση του λαού μας σαν ένα ατίμητο ηθικό πρότυπο πατριωτισμού και αυτοθυσίας. Και από την ομώνυμη πλατεία της Μυκόνου στη χώρα, η μελλοντική πρόοδο, ανάπτυξη και παγκόσμια ακτινοβολία της οποίας η δράση της σε συνδυασμό με το δυναμισμό των Μυκονίων προϊόνισαν, καθώς ατενίζει τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου που τόσο λάτρεψε και στα κύματά του έδωσε όλη την νικμάδα της και την ελευθερία της πατρίδος, μας καλεί ιδιαίτερα τα δύσκολα αυτά χρόνια, κατά τα οποία η πατρίδα μας αντιμετωπίζει και πάλι εξωτερικούς κινδύνους και υπονομεύονται τα όσια και τα ιερά του γένους μας, να ενωτιστούμε και να μιμηθούμε την αποφασιστικότητά της, όπως την διατύπωσε σε επιστολή της το 1821 προς τον φιλέλληνα Ρεμπό. «Δε με νοιάζει τι θα γίνω, αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν θα έχω χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ να διαθέσω για την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να τους ενθαρρύνω με την απόφασή μου να πεθάνω, αν χρειαστεί, για την ελευθερία». Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, γιατί τόσο εμπεριστατωμένη η ομιλία του μας γνώρισε μια άλλη πλευρά της ηρωίδας Μαντός Νευρογένους. Και θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Κατερίνα Μονογιού να έρθει κοντά μας και να παραλάβουμε επισήμως τη φορεσιά την οποία είχε την καλοσύνη να μας προσφέρει και να την παρουσιάσει η ίδια. Λεμπέλα Γκρέτσια, έτσι την περιγράφουνε. Πολλοί αναρωτήθηκαν, Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε αυτή την όμορφη ομιλία και ήμουν σίγουρη από την αρχή ότι μόνο εσείς μπορείτε να μιλήσετε για τη ζωή της τόσο όμορφα και τόσο επάξια. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί πατριώτες μου που ήρθατε από τη Μύκονο για να τιμήσετε αυτή την ωραία εκδήλωση. Πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε γιατί εγώ να κάνω, ας πούμε, αυτή εδώ την δωρεά στο Λύκειο Ελληνίδων τη Σύρου και όχι στη Μύκονο. Διότι πολλές φορές έρχομαι εδώ πέρα στη Σύρου στις εθνικές εορτές και παρακολουθώ. Και 28 Οκτωβρίου ξεκινάει η παρέλαση και πρώτο βγαίνει συνήθως το Λύκειο Ελληνίδων τη Σύρου και παρελάζει. Και λέω, γιατί να μην παρελάσει και η ενδυμασία της Μαντώ Μαυρογέννης όπως κάνουμε εμείς στη Μύκονο. Γιατί η Μαντώ Μαυρογέννης δεν είναι μόνο μυκονιάτισσα, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Και η Σύρος είναι η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων. Οπότε αυτή η ενδυμασία αξίζει να μείνει στο Λύκειο Ελληνίδων και να τη θυμούνται όλοι οι Κυκλαδίτες και να λένε να μια γυναίκα πρότυπο αυτή που προσέφερε τόσα πολλά. Εμείς οι Μυκονιάτες ξέρουμε να τιμούμε τους ήρωες και έχουμε ανεπτυγμένο το αίσθημα, το πατριωτικό και είναι γνωστό. Ξεκίνησε με την κυρία Μημόγλου μία έρευνα για την στολή της Μαντώ Μαυρογέννους. Ξεκίνησε από τη Μύκονο. Αρχικά τη βορέτρινα να επιστικευτεί το Γρυπάριο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου εκεί βρίσκεται η ενδυμασία της Μαντώ Μαυρογέννους. Κυρία Πάολα, είδαμε εκεί πέρα το πώς την είχε αποτυπώσει εκείνος. Στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι της Λένας, βρήκαμε την κυρία Δήμητρα Νάζου, όπου είναι γνώστης και έχει κάνει χρόνια έρευνα σε διάφορα λογογραφικά, αλλά και για την στολή της Μαντώ Μαυρογέννους. Στη συνέχεια πήγαμε στο Πελοποννησιακό Μουσείο στο Ναύπλιο που η Μαντώ Μαυρογέννους έζησε για πάρα πολλά χρόνια και βρήκαμε πρωτότυπες γραβούρες. Από εκεί ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε να ψάχνουμε με την κυρία Μημόγλου, να βρούμε υφάσματα σε συνεχή επαφή με την κυρία Δήμητρα Νάζου. Πήγαμε στο Μουσείο Μπενάκη, με συγχωρείτε κιόλας για το άγχος που έχω, αλλά είμαι συναισθηματικά φορτισμένη και το βρίσκω λογικό. Πήγαμε λοιπόν στο Μουσείο Μπενάκη, βρήκαμε εκεί πέρα τον κύριο Μέντη. Ο κύριος Μέντης κάνει παραδοσιακές στολές πάρα πολλά χρόνια, φτιάχνει μάλιστα και τις στολές των Ευζώνων, και η συμβολή του για να
φτιάξουμε αυτό το όμορφο δημιούργημα ήταν συμβολική. Η κυρία Βουτσίνου έραψε την στολή. Η Συριανή, να σηκωθεί η κυρία Βουτσίνου να τη δούμε. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουραστήκαμε αρκετά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμμετείχε σε όλα τα ταξίδια. Αν μου επιτρέπει η κυρία Βουτσίνου να έρθει λίγο επάνω στη σκηνή, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα υφάσματα, να μας εξηγήσει λίγο, γιατί ο καθένας πρέπει να μιλάει στο είδος του, Να πω ότι η κυρία Χριστίνα δεν το ήξερε αυτό που κάνω, θα με μαλώσει μετά. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από μία μεγάλη έρευνα που κάναμε, καταλήξαμε σε αυτό τη φορεσιά, η οποία είναι ολομέταξη, αποτελείται από πουκάμισο μεταξωτό σατέν, από κάτω χωράει μία βράκα, η οποία είναι οργάντζα μεταξωτή, από μέσα έχει φαντό ύφασμα, βαμβα καιρό, τα φόρουσαν εκείνη την εποχή. Από πάνω έχει μία φούστα, είναι μεταξωτό σαντούκ, με χρυσή δαντέλα και σβαρόσκι γεννημένη. Και το πανωφόρι είναι βελούδο σιφόν μεταξωτό, με κεντυμένα μοτίβ και τις τρέσες που μας έχει αποδώσει ο Φρέιντελ στην γραβούρα του. Το καπέλο είναι χειροποίητο, αποτελείται από μεταξωτό, δαντέλα, απλικαρισμένη και πάνω τις τρέσες. Προσπάθησα να κάνω ότι είναι καλύτερο, να δείχνει έτσι η στολή όπως έδειχνε από το Φρέιντελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, η Λεμπέλα Γκράτσια είναι η κόρη της κυρίας Μημόγλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, θα βρώσω τον κύριο Φλαβιανό, τον δανειστήκαμε, γιατί έτσι ήταν αποτυπωμένος. Ήταν αποτυπωμένος, τέλος πάντων, στην κραβούρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το δανειστήκαμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Χριστίνα Λιγοψυχάκη, την πρόεδρό μας, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, που μας έκανε αυτή τη τιμή και μίλησε για την πατριώτησά μας, την Μαντώ Μαυρογένους. Πάντα άξιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους πατριώτες μου που είναι πάντα εδώ και την κυρία Γρυφάλη που είναι εδώ. Μας καλεί πάντα σε εθνική μνήμη και εγρήγορση. Σε αυτό τον αγαπημένο τόπο που λέγεται Ελλάδα, οι ήρωες είναι πολλοί, αντιστρόφως ανάλογοι από το μέγεθός της. Και τους αξίζει να τους αποδίδουμε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας. Και τους αξίζει ακόμα περισσότερο να τους τιμάμε. Γι' αυτό και κλείνοντας αυτή την απόψινή βραδιά, σας καλώ εκ μέρους του Λυκείου των Ελληνίδων να τιμήσουμε τους ήρωές μας με τον εθνικό μας ύμνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.